Ότι τα τέφλα είναι αμάζευτα, υπάρχει ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο. Υπάρχουν καλαμπόκια τα οποία δεν κόπηκαν. Είναι στην κατηγορία και η υγρασία αλλά και θέμα της τιμής. Και τώρα για το μπαμπάκι, όπου υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό παραγωγών που δεν μπόρεσαν να συλλέξουν, δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα, και υπάρχει και το δεύτερο σενάριο, ακόμα και το δεύτερο χέρι, που για μας μετράει. Το μέσος όρος φαίνεται ότι στην Λάρισα, ενώ είναι 345 ο μέσος όρος, υπάρχει συλλογή του μπαμπακιού στα Φάρσαλα που δεν πέρασε τα 180 κιλά, υπάρχει συλλογή των 100 κιλών, υπάρχει συλλογή που δεν είναι καλή ποιοτικά, δηλαδή μπορεί να πήρεις και κάποια κιλά τα οποία να είναι εμφανή ψηλότερα, αλλά η ποιότητα είναι υποβαθμισμένη. Άρα καταλαβαίνετε, δεν είναι το προϊόν ανταγωνιστικό. Η αγορά δεν το ζητά γιατί είναι ποιοτικό, και γι' αυτό και ίσως κάθεται η αγορά και δεν μιλάει για τιμές. Αλλά πρέπει να σας πω ότι όλοι εμείς, όλοι αυτοί που αγωνιούν και όλοι αυτοί που σήμερα έχουν τα κεφάλια σκυμμένα, είναι γιατί αυτή τη στιγμή τα έσοδα που θα έρθουν με τα έξοδα που έγιναν, ο απολογισμός είναι καταστροφικός. Αυτή τη στιγμή είναι πρωτοφανές για τη χώρα, ντροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την κυβέρνηση, δεν υπάρχει τιμή στο μπαμπάκι. Είναι η πρώτη φορά σε όλα αυτά τα χρόνια που περάσαμε και μιλάμε για αυτή την καλλιέργεια, που η αγορά δεν δίνει τιμή. Και δεν κάνει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ αυτό που λέει ο νόμος. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε κάθε δύο μέρες να ανακοινώνει την τιμή η οποία μιλάει το χρηματιστήριο, και να αναρτά ηλεκτρονικά έξω από τα κοκκιστήρια ποια είναι η τιμή του μπαμπακιού. Ούτε αυτό γίνεται. Το αίτημα των αγροτών είναι ότι από τη μεριά του ΕΛΓΑ σήμερα είναι η τελευταία μέρα, 26 του μηνός, η προηγούμενη αναγγελία. Θεωρώ ότι το αυτονόητο είναι ότι θα παρατείνουν την αναγγελία για το θέμα της ζημιάς, να μπορέσουν οι παραγωγοί που δεν πήγαν να κάνουν δήλωση ζημιάς, η παράταση να πάει τουλάχιστον άλλες 10-12 μέρες, για να μπορούν οι παραγωγοί να κάνουν τη δήλωση ζημιάς.